Κυρίες και κύριοι, έχει κατατεθεί μία επίκαιρη ερώτηση που πραγματικά επερώτηση για πάρα πολύ. Σε ποια στοιχεία στηριχτήκατε και διαμορφώσατε αυτή την ερώτηση? Διότι ό,τι αναφέρεται μέσα δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια. Έχω αναφερθεί και άλλες φορές. Και θα περίμενα η αξιωματική ιδιαίτερα αντιπολίτευση να έχει μία συμπεριφορά η οποία τουλάχιστον να μην υποβαθμίζει το πολιτικό μας σύστημα, να μην υποβαθμίζει την προσπάθεια η οποία καταβάλλεται τουλάχιστον από τη μεριά της κυβέρνησης να υπάρχει μία διέξοδος σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, στη δύσκολη φάση που βρίσκεται η ελληνική κοινωνία. Και βεβαίως είμαι σε θέση, εγώ ειδικά, αλλά και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, να ακούει κριτικές και κριτικές παρατηρήσεις και πολεμικές ακόμα, μόνο, έτσι δεν είναι και είναι λογικό, στο βαθμό που αυτά στηρίζονται σε στοιχεία και όχι, και εδώ θέλω να κάνω μία παρένθεση, σε αυτά που αναφέρονται σε διάφορα συγκροτήματα μέσων μαζικής επικοινωνίας, τα οποία, όπως γνωρίζετε, ελέγχονται και για την πιστότητα αυτών που γράφουν και για τις αναφορές οι οποίες πραγματικά δεν την χάνουν επιβεβαίωσης. Δεν θα ήθελα να πω δηλαδή ότι για άλλη μια φορά το τρίγωνο της αμαρτίας έπαιξε πάλι το ρόλο του, δηλαδή πολιτικό, οικονομικό, μηντιακό σύστημα και πολιτικό σύστημα συνεργάστηκαν ούτως ώστε να συνεχίζουν να αναπαράγουν ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει κανένα περιεχόμενο. Ένα ερώτημα που θέτω και θα είσαστε υποχρεωμένοι κάποιοι να απαντήσετε είναι: εγώ υπέβαλα το Μάιο για πρώτη φορά ως υπουργός το πόθεν έσχες. Το πόθεν έσχες δεν είχε οριστεί ούτε καν η επιτροπή η οποία θα το ελέγξει, και πριν από τις εκλογές, 3-4 μέρες πριν από τις εκλογές, βγήκαν διάφορα θέματα δήθεν στηριζόμενα στο πόθεν έσχες στις εφημερίδες. Δεν ήταν αυτό προκατηλημένη και προαποφασισμένη επιλογή με σαφήνεια για να θίξει εμένα, το ΣΥΡΙΖΑ και τον Πρωθυπουργό? Και εσείς δυστυχώς το τσιμπήσατε χωρίς να το εξετάσετε, χωρίς να δείτε ποια είναι η πραγματικότητα, και το αναπαράγετε μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι δεν είναι η καλύτερη... Ναι, ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι η καλύτερη μέθοδος αυτή που χρησιμοποιείτε. Επί της ουσίας τώρα. Επί της ουσίας, έχω αναφέρει 15 φορές στα μέσα, εδώ μέσα κλπ, ότι 25 του μήνα το βράδυ μου ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός ότι θα υπουργοποιηθώ. 26 του μήνα προχώρησα πρώτον στην αποχώρηση από το ΔΣ. Δεύτερον, στην κατάθεση του εργολαβικού μου πτυχίου. Τρίτον, στη μεταβίβαση πρόχειρα των μετοχών μου, ούτως ώστε να μην έχω ούτε μετοχές. Δηλαδή με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο επικυρώθηκε και από το αστυνομικό τμήμα, ούτως ώστε να έχει μία ισχύ.
και υποβάλλω γρήγορα αίτημα για συνταξιοδότηση. Πού έχετε βρει εσείς και συνεχίζετε την ιστορία μέχρι σήμερα? Δεύτερο στοιχείο. Αναφερθήκατε σε διάφορα πράγματα που έχουν σχέση με το 1 εκατομμύριο και γιατί έκανα για τον νέο. Νομίζω ότι σε αυτά τα θέματα απαξιώ να απαντήσω, όπως δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία τη δική μου, δεν είναι στο πολιτισμό μου, δεν έχω καμία σχέση, γιατί με ρώτησε κάποιος, με ρώτησε από εσάς, τι έγινε με τον κύριο Μητρόπουλο. Ούτε τον συνάντησα, ούτε τον είδα, ούτε υπάρχει περίπτωση εγώ να μιλήσω έτσι σε οποιοδήποτε συνάδελφο, όχι μόνο βουλευτή ή υποψήφιο βουλευτή, αλλά και συνάδελφο απλά. Γι' αυτό δεν απαντάω σε αυτά τα θέματα και καλά έκανα και δεν απάντησα από την αρχή. Τέλος, αυτό που αναφέρετε μέσα εδώ πέρα στην ερώτησή σας. Γι' αυτό λέω ότι δεν αναζητείτε ούτε καν τα στοιχεία. Αν αναζητούσατε, γιατί εγώ έχω καταθέσει και τη δεύτερη και το δεύτερο ποθενέσχες. Μου έστειλαν μία, όπως είπε ο κύριος πρόεδρος, μου έστειλαν μία επιστολή, είπαν ότι με απόφαση την 1η-9η του 2015, όταν δηλαδή υπήρχε η παλιά Επιτροπή ακόμα Ποθενέσχες, αναγνώρισαν ότι οι 130 βουλευτές και υπουργοί οι οποίοι είχαν συμπληρώσει το Ποθενέσχες με τα παλιά χαρτιά δεν ήταν ακριβοί, φτιάξανε καινούργια χαρτιά, καινούργια μας τα στείλανε, τα συμπληρώσαμε και τα δώσαμε. Ούτε καν αυτό δεν προσέξατε, κύριε Αυγενάκη και οι υπόλοιποι, να δείτε ότι πραγματικά 25 Σεπτέμβρη, δηλαδή 3-4 μέρες μετά τις εκλογές, πήγα σε συμβολιογράφο και έκανα και συμβολιογραφική πράξη στη συνέχεια του ιδιωτικού συμφωνητικού, ούτως ώστε να καλυφθεί πλήρως. Εγώ λέω λοιπόν, γιατί γράφετε εδώ πέρα στην περιμένετε να ακούσετε, γράφετε στην ερώτησή σας, αξίζει δε να αναφερθεί ότι ακόμη και σήμερα, δηλαδή 17 ενδεκάτου του 2015, ο Υπουργός Επικρατείας Φλαμπουράρης εξακολουθεί να κατέχει μετοχές στις διάτμεις ΑΤΕ. 25 ενδεκάτου. Όταν ακόμα και αυτό να γίνει δεκτό, δηλαδή το ότι δεν ήταν σε εισαγωγικά νόμιμο το ότι μεταφέρθηκαν οι μετοχές με ιδιωτικό συμφωνητικό, περιμένετε, 25 ενδεκάτου έγινε και συμβολιογραφική πράξη. Γιατί αναφέρετε εδώ ψέματα? Γιατί αναφέρετε ψέματα? Μα με συγχωρείτε, δεν λέτε ψέματα? Με συγχωρείτε, λέτε ψέματα 25 ενδεκάτου ότι εγώ είμαι... Θα ακούσετε αυτά που λέω. Όχι, θα ακούσετε. Θα θέσετε τα ερωτήματα στη δευτερολογία. Συνεχίστε για να ακούει και ο κόσμος. Συνεχίστε. Κύριε Αυγενάκη, θα μιλήσετε δευτερολογία. Θα τα ερωτήσετε αυτά όλα. Κύριε Γεωργιάδη, δεν γράφετε τίποτα. Θα τα πείτε, γι' αυτό σας λέω. Κλείστε, κύριε Φραμπουλάρη. Λοιπόν, 27-9... No. Κύριε Γεωργιάδη. Συγγνώμη. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, εφόσον θέλετε αργότερα το λόγο προσωπικού θα τον πάρετε, αλλά τον έχουμε διακόψει 5 φορές τον κύριο Φλαμπουράρη. Θα το πάρω πάλι. Να... Πάντως, ολοκληρώνω λέγοντας ότι στις 17 ενδεκάτου
του 2015 που καταθέσατε την ερώτηση και λέτε ότι κατέχω ακόμα τις μετοχές είναι ψέματα, διότι στις 25/9 υπάρχει συμβολαιοχή πράξη. Να το αναγνωρίσετε αυτό. Θα αυτό τα ρωτήσετε να μετά. Να το αναγνωρίσετε αυτό. Κύριε Αυγενάκη, με συγχωρείτε. Δεν καταλάβατε. Θα τα ελέξει αυτά το σώμα ορκωτών λογιστών. Κύριε Αυγενάκη, τι πιστεύετε τώρα, κύριε Αυγενάκη και κύριε Γεωργιάδη, θα υποκαταστήσετε το σώμα των ορκωτών λογιστών και την Επιτροπή Υποθενέσχες? Αυτά θα τα ψάξουν οι ορκωτοί λογιστές. Δεν χρειάζεται να τα ρωτάτε δημοσίως στη Βουλή. Κύριε Αυγενάκη, τελειώστε παρακαλώ πολύ. Έτσι. Αυγενάκη, έχετε την εντύπωση ότι θα σας αφήσω να το συνεχίσετε επί πολύ αυτό? Έτσι. Κύριε Αυγενάκη, έχετε την εντύπωση ότι θα σας αφήσω επί πολύ? Προσέχτε. Όλοι. Λοιπόν, ο κύριος Κυριαζίδης ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας έχει το λόγο.